Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι ταπεινό, ταπεινό λέω, αλλά με τσαχπινιές θα το κάνουμε πολυτελέστατο. Γιατί θα πάρουμε συνταγές που όντως μπορεί και να μην σκέφτεστε ότι θα είναι πάρα πολύ νόστιμες ή ιδιαίτερες, αλλά θα τις κάνουμε με απλές πινελίτσες να είναι πεντανόστιμες. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ένα ψωμί χωρίς μίξερ και θα βάλουμε μέσα και λίγη παρμεζάνα. Κατευθείαν ένα απλό ψωμί θα το μεταμορφώσουμε σε κάτι πεντανόστιμο. Στη συνέχεια θα πάρουμε τον ταπεινό κιμά μας, λίγο κιμά που έχουμε στην κατάψυξη, και θα τον κάνουμε μια υπέροχη σούπα. Όχι γιουβαρλάκια, κιμαδόσουπα κανονικά. Θα βάλουμε και στο τέλος λίγα ζυμαρικά για να μπορέσει να είναι ολοκληρωμένο γεύμα και πραγματικά να το ευχαριστηθούμε. Για το τέλος ένα γλυκό συγκλονιστικό. Ποιο γλυκό είναι αυτό, Διονύση? Ποιο? Είναι ένα γλυκό ψυγείο, το κλασικό με την κρεμούλα και το ζελέ από πάνω, αλλά μόλις με 5 υλικά. 5 υλικά για την τελειότητα. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι! Yeah. Και εγώ είμαι πανέτοιμος, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε να φτιάξουμε το πιο γρήγορο και πιο γευστικό ψωμί του κόσμου με παρμεζάνα. Χωρίς μίξερ, με απλά υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι σας, μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας σπιτικό ψωμί. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ψωμί με παρμεζάνα χωρίς μίξερ θα χρειαστούμε 1 αυγό μεσαίο, 200 γραμμάρια γάλα πλήρες, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 3 κουταλιές της σούπας ρίγανη ξερή, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, συνέξτρα για το πασπάλισμα, 1 πρέζα αλάτι, 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 1 κουταλιά της σούπας baking powder. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Διονύση, έχω υποσχεθεί ότι σε 1,5 λεπτό το ψωμί μας θα είναι έτοιμο. Οπότε πρέπει να παραδώσω. Γίνεται? Θα το λες. Τι? Θα το λες, θα το κάνεις. Θα το κάνω, παιδιά. Είναι εντάξει, η συνταγή είναι πανεύκολη και λατρεύω κατά τέτοιες συνταγές. Γιατί νομίζω ότι σε όλους αρέσει να φτιάχνουμε γρήγορα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για να κάνω ένα ψωμί τραγανού γύρω-γύρω και εύκολο, το κόλπο που κάνω είναι να βάζω το φούρνο μου στους 230, τον έχω προθερμάνει και μέσα στο φούρνο θα πετάξω μέσα τι. Λοιπόν, αυτό είναι 30 εκατοστά το τηγάνι, αλλά και μικρότερο να έχετε και μεγαλύτερο πάλι κάνει. Θέλουμε αντικολλητικό τηγάνι να μπει μέσα στο φούρνο και να αρχίσει να ζεσταίνεται. Καλό θα ήταν τη διαδικασία αυτή να την κάνετε τουλάχιστον 5-6 λεπτάκια πριν, για να πιάσει τη θερμοκρασία του τηγάνι, εντάξει. Επειδή η συνταγή είναι 1,5 λεπτό, θα λέω περισσότερα πράγματα και να δώσω λίγο χρόνο στο τηγάνι να ζεσταθεί, ναι. Γι' αυτό τι κάνει το έβαλε στο φούρνο και δεν το έβαλε το ζεστάρι στο μάτι? Η αλήθεια είναι πως γίνεται και στο μάτι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά καίει που καίει ο φούρνος. Γιατί να καίει και το μάτι μου? Δηλαδή ούτως ή αλλιώς προθερμαίνω το φούρνο μέσα για να μπορέσω να βάζω το ψωμί. Μην ανάψω και φωτιά εδώ πέρα και φωτιά πίσω. Θέλω μόνο τη φωτιά πίσω. 2-30 φούρνος μου καίει στο maximum και πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη για το ψωμί μας. Χρειαζόμαστε ένα αυγουλάκι εδώ. Οπ. Το γαλατάκι μας. Και το γιαούρτι. Η συνταγή είναι μοναδική, αλήθεια σας λέω. Όταν δοκιμάσετε θα πείτε δεν είναι δυνατόν να τρώω κάτι τόσο νόστιμο και να το έχω φτιάξει μόλις σε τόσο χρόνο. Θα προσθέσω λίγη ρίγανη. Παρμεζάνα. Λίγη παρμεζάνα. Και ελαιόλαδο. Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε την παρμεζάνα με άλλο τυρί, μπορείτε. Αλλά θέλουμε ένα αλμυρό τυρί, τύπου κεφαλοτύρι, τύπου γραβιέρα. Άμα βάλουμε κασέρι, μοτσαρέλα ή κίτρινα τυριά, εκεί πέρα θα χρειαστεί να προσθέσουμε αρκετό αλατάκι. Και εδώ πέρα θα βάλω λίγο αλάτι. Αλλά θα βάλω λίγο γιατί έχει αλάτι και η παρμεζάνα μου, εντάξει. Το πιάνεις, εντάξει. Ναι. Άμα βάλω γλυκό τυρί, τι κάνω? Λίγο περισσότερο. Μπράβο, λίγο περισσότερο αλάτι. Τώρα, ανακατεύω όλα τα υλικά εδώ πέρα. Και όπως σας είπα, αυτή η συνταγή δεν χρειάζεται μίξερ.
Δεν χρειάζεται μίξερ γιατί το ψωμί μας θα γίνει κατευθείαν μέσα στο φούρνο και θα γίνει τέλειο. Δεν χρειάζεται να ανακατέψετε για πάρα πολλή ώρα. Δεν χρειάζεται να δώσετε σημασία στο ζύμωμα, γιατί είναι ένα διαφορετικό ψωμί, ένα γρήγορο ψωμί που μας αρέσει να φτιάχνουμε καθημερινά για να απολαμβάνουμε με την οικογένειά μας. Λοιπόν, τώρα έχω το αλεύρι μου εδώ πέρα που είναι για όλες τις χρήσεις και θα ρίξω μέσα το baking powder. Άμα δεν έχετε baking powder, μπορείτε να αντικαταστήσετε την ποσότητα από το αλεύρι που έχουμε με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Πάλι θα βγει η συνταγή. Εντάξει, τώρα ανακατεύω τα στερεά μου υλικά. Εδώ. Baking powder μαζί με αλεύρι. Και μόλις ανακατέψω το baking powder μαζί με το αλεύρι, στην ποσότητα που έχω ρίξει, τι έχω δημιουργήσει εδώ πέρα. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Εντάξει. Λοιπόν, ρίχνω τώρα τα στερεά μου μέσα στα υγρά. Εδώ. Και ανακατεύω στην αρχή με ένα κουτάλι, εντάξει. Γιατί άμα βάλω τα χέρια μου μέσα, είναι σαν λάσπη. Καθώς θα αρχίσω να ανακατεύω ακόμα περισσότερο, η υγρασία θα δεσμεύεται από το αλεύρι μας και θα αρχίσει το μείγμα να δένει. Σε κάποιο σημείο θα μπορέσω να βάλω και το χέρι μου, που σε αυτή τη συνταγή δεν είναι απαραίτητο να βάλετε καν χέρι να πλάστε. Έτσι, για αυτούς που δεν τους αρέσει να ασχολούνται με ζυμάρια, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν του αρέσουν τα ζυμάρια, γιατί λερώνουν τα χέρια, λερώνουν στην κουζίνα. Εγώ τα ζυμάρια τα λατρεύω, γιατί. Εντάξει, έχω και βοήθεια μετά για να καθαρίσω, καταλαβαίνετε. Αλλά. Όχι, ρε, και σπίτι μου αρέσει. Δηλαδή, σπίτι μου αρέσει, ας πούμε, να κάνω κουρουδάκια. Τα τυροπιτάκια αυτά. Να κάνω το ζυμαράκι μου, τα κουρού μου, τα τέτοια μου, τα ψωμιά μου. Μ' αρέσει να κάνω πίτες πάρα πολύ. Σπίτι ασχολούμαι. Ειδικά το θέμα πίτας είναι κάτι που αγαπώ. Γιατί όταν έχουμε leftovers από πολλά τυράκια, τα παίρνω, τα μαζεύω, κάνω μια ωραία πίτα. Και κατευθείαν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο, με το που αρχίσει το μείγμα μας να δένει, βάζουμε χέρι, όπως είπαμε. Το ιδανικό είναι να βάζουμε και μίξερ, δεν χρειάζεται κάπου. Αυτός ήταν ο τίτλος της συνταγής, δεν ήσουν εδώ. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε ένα ψωμί παρμεζάνας χωρίς μίξερ. Αυτός είναι ο τίτλος της συνταγής. Ψωμί παρμεζάνας χωρίς μίξερ. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, ήσουν αλλού. Σήμερα να ξέρεις, τρολάρουν πάρα πολύ οι άλλοι από πίσω, φαίνεται. Τι να κάνω, είμαι καλός γι' αυτό, Βασιλέα. Λοιπόν. Άκου τώρα τι γίνεται. Όσο συνεχίζουμε να ανακατεύουμε, τόσο περισσότερο θα δένει το μείγμα. Τόσο πιο σωστό θα γίνεται το μείγμα. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εδώ πέρα, κανονικά, άμα βάζαμε μίξερ και ανακατεύουμε για πάρα πολύ ώρα το μείγμα μας, θα έσφυγε ακόμα παραπάνω και θα γινόταν πιο. Η ζύμη πιο ψωμιού. Τώρα μοιάζει πάρα πολύ μαλακή η ζύμη και φαίνεται ότι δεν έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Δεν μας πειράζει. Άμα θέλετε και έχετε τη διάθεση να ζυμώσετε άλλα 3-4 λεπτά και με τα χέρια, μπορείτε. Αλλά σας είπα ότι αυτή η συνταγή δεν χρειάζεται να την κάνετε να δώσετε παραπάνω σημασία. Δηλαδή και έτσι όπως είναι, είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα γιατί το ψωμί θα βγει τέλειο. Απλά θα βγει πιο ψωμί τύπου κέικ παρά ψωμί έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει να είναι λαστιχωτό και μαστιχωτό. Όσο περισσότερο χτυπάμε, τόσο περισσότερο μαστιχωτό θα βγει. Τώρα, Διονύση, κάνω μια χάρη. Ορίστε. Έλα λίγο, σας παρακαλώ. Ρίξε μου λίγο λαδάκι. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι. Ναι, ναι. Ρίχνω λίγο λαδάκι εδώ, πάνω και κάτω και απλώνω το ψωμί, το κάνω έτσι, σαν μεγάλο μπιφτέκι, το βλέπεις φίλε Μίτσο. Και θα πάρω ένα μαχαίρι εδώ, θα χαράξω στα 4, 1, 2, εδώ το βλέπετε. Και έτσι όπως είναι, παίρνω, θα ρίξω λίγο ακόμα τυράκι από πάνω. Εδώ, παρμεζάνα και όπως είναι μεταφέρω γρήγορα μέσα στο φούρνο πάνω στο ζεστό τηγάνι. Οπότε, ανοίγω το φούρνο, όπως βλέπετε, εδώ πέρα το τηγανάκι μου καίει, ρίχνω ξανά μέσα και με το που βάλουμε το ψωμί μέσα στο φούρνο, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 190 βαθμούς και ψήνουμε για 45 λεπτάκια. Σε 45 λεπτάκια το ψωμί μας θα είναι έτοιμο. Υπάρχουν θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες η Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε εξαιτίας του ψωμιού, γιατί οι ευγενείς είχαν πρόσβαση στο τραγανό ψωμί, ενώ οι αγρότες ήταν αντιμέτωποι με λοιμό και φτώχεια. Ανεξάρτητα όμως από το αν η γαλλική μπαγκέτα οδήγησε στην πτώση της Βαστήλης, το 1793 η γαλλική κυβέρνηση, μετά το τέλος της Επανάστασης, δήλωσε πως δεν θα υπάρχει πια ένα ψωμί από σιτάρ για τους πλούσιους και ένα ψωμί από πίτουρο για τους φτωχούς. Όλοι οι αρτοποιοί θα πρέπει υπό την ποινή της φυλάκισης να φτιάχνουν μόνο ένα είδος ψωμιού, το ψωμί της ισότητας. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο, είναι ακόμα ζεστό και θέλω να δείτε από κάτω
πόσο τραγανό που έχει γίνει. Είναι τόσο τραγανό γιατί βάλαμε μέσα το, το τηγανάκι. Θα κόψω βέβαια. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, μπορεί να φτιάξει ένα τόσο νόστιμο ψωμί, πραγματικά με το τίποτα. Να πεις ότι ντύνεσαι για να πας στο φούρνο να πάρεις ψωμί, θα κάνεις περισσότερη ώρα. Λίγο παρμεζάν απλά κάνει το ψωμί μαγικό. Κοιτάξτε εδώ η φύ, κοιτάξτε εδώ το πόσο τραγανό και πόσο νόστιμο έχει γίνει. Λοιπόν, να δοκιμάσω και λίγο κι εγώ. Έχετε φάει αυτά τα μπισκοτάκια με τυρί που έχει στο φούρνο, τα πατώνει σαλέ που λέμε. Έχει ακριβώς την ίδια γεύση. Με λίγο τυρί και λίγο αλεύρι μπορείτε να φτιάξετε κάτι μοναδικό. Για το ψωμί με παρμεζάνα χωρίς μίξερ, τοποθετούμε μέσα στο φούρνο ένα τηγάνι και το αφήνουμε να κάψει. Σε μπολ σπάμε το αυγό, προσθέτουμε το γάλα, το γιαούρτι, τη ρίγανη, παρμεζάνα, το ελαιόλαδο, το αλάτι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε στο μπολ με το αλεύρι, το baking powder, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και τα ρίχνουμε στο μπολ με τα υγρά υλικά. Ανακατεύουμε και μόλις δέσει το μείγμα, συνεχίζουμε με τα χέρια. Πασπαλίζουμε το ζυμάρι με ελαιόλαδο, χαράζουμε στην κορυφή σε σταυρό, πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη παρμεζάνα και μεταφέρουμε στο τηγάνι που έχουμε τοποθετήσει στο φούρνο. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία, ψήνουμε, αφαιρούμε από το φούρνο, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και πάμε να φτιάξουμε μία κυμαδόσουπα κοκκινιστή με ζυμαρικά. Σε 20 λεπτά αυτή η συνταγή θα είναι έτοιμη. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσετε λίγο κυμά που έχετε στο ψυγείο σας και οτιδήποτε λαχανικά έχετε πάλι στο ψυγείο σας. Με λίγο κυμά πιστέψαμε ότι θα φτιάξουμε φαγητό αρκετό για 6 έως 8 άτομα που πραγματικά όλοι θα τα ευχαριστηθούν. Πάμε να δούμε τα υλικά και να τα φτιάξουμε. Για την κυμαδόσουπα κοκκινιστή με ζυμαρικά θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κοράλι ριγέ με κόκκινη φακή μέλισσα, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κυμά, 2 στίκ σέλερι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κρεμμύδι, 2 καρότα, 2 κλωναράκια θυμάρι, 1 κύβο λαχανικών, αλάτι, πιπέρι, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 3 λίτρα νερό και 1 πρέζα ζάχαρη κρυσταλλική. Για το σερβίρισμα, ψωμί, ελαιόλαδο, πιπέρι και θυμάρι φρέσκο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω μία κατσαρόλα και βάζω μπρος. Να σου πω αυτή τη συνταγή, δεν την είχα σκεφτεί να φτιάξω ποτέ κυμαδόσουπα. Και τελευταίο καιρό, επειδή βλέπω ότι στις αναζητήσεις όντως ο κόσμος ψάχνει πάρα πολύ το πώς να αξιοποιήσει το κυμά που έχει στο ψυγείο και πώς μπορεί να φτιάξει φαγητό με κυμά, αλλά με λίγο κυμά. Άμα είναι να πάρω 2 κιλά κυμά, 3 κιλά κυμά για να κάνω φαγητό, το χάσαμε το παιχνίδι. Σκοπός είναι με τον κυμά να πάρουμε την πρωτεΐνη που θέλουμε από το γεύμα μας, αλλά σε χρόνος να φτιάξουμε ένα θρεπτικό γεύμα και νόστιμο με το τίποτα. Εννοώ με το τίποτα, καταλαβαίνετε. Οικονομικά πάντα μιλάμε. Αυτή η συνταγή είναι μοναδική. Δηλαδή, όντως, με αυτό το κυμά που βλέπετε εδώ πέρα, το πολύ λίγο κυμά που έχουμε, θα φτιάξουμε κάτι συγκλονιστικό. Λοιπόν, θέλουμε την κατσαρόλα μας πάνω στη φωτιά και θέλουμε να κάψει πάρα πολύ καλά για να ρίξουμε τον κυμά. Και τώρα ας περάσουμε στα καλά της υπόθεσης. Να σου πω ότι η Zenith, που είναι ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κληρώνει ένα ολοκένουργιο ενεργειακό σπίτι. Πολλά πλούσια δώρα επίσης, όπως τηλεοράσεις, tablets, smartphones και πολλά άλλα. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site της Zenith και να πάρετε μέρος. Ένας τυχερός μπορεί να έχει ένα ολοκένουργιο ενεργειακό σπίτι, φίλε Διονύση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή επιτυχία. Εγώ δεν μπορώ να πάρω μέρος. Συνεργάζομαι με τη Zenith, οπότε ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα συνεχίσω με τη σουπίτσα μου. Εδώ πέρα έχει κάψει καλά η κατσαρόλα μου και ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα τον κυμά, φίλε Διονύση. Όπως βλέπεις, εμένα μου αρέσει να τον κόβω έτσι μεγάλα κομμάτια. Άμα ο κυμάς που έχετε στην κατάψυξή σας, εκεί πέρα λίγο στην άκρη και δεν ξέρετε τι να τον κάνετε, είναι λίγος. Δεν μπορείτε να φτιάξετε ούτε 2 μπιφτέκια, να το πω έτσι. Είναι κατάλληλη συνταγή που πρέπει να κάνετε. Δηλαδή, με λίγο κυμά, πραγματικά θα κάνετε κάτι συγκλονιστικό. Τώρα, άμα ο κυμάς σας είναι άλυπος, δεν έχει λιπαρά, φαίνεται και αυτός δεν έχει πολλά λιπαρά, το βλέπετε, θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο λαδάκι. Αλλά άμα είναι λιπαρός, δηλαδή αν με το βάλετε αρχίζει να βγάζει λαδάκι, φαίνεται, τότε δεν χρειάζεται να βάλετε λάδι. Οπότε, ρίχνω λίγο λαδάκι, περίπου 2 κουταλιές της σούπας, μπορεί και 3 έβαλα, μπράβο. Και έτσι όπως είναι μεγάλα τα κομμάτια, μεγάλα, τα σουτάρω, εντάξει, δεν ανακατεύω. Αφήνω να πάρει χρώμα κυμάς μου. Τώρα, όση ώρα παίρνει χρώμα κυμάς, πάνε να ετοιμάσω τα λαχανικά. Τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσω
Είναι σέλερι, καρότο, σκόρδο και κρεμμύδι. Θεωρώ ότι αυτά τα λαχανικά τα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Τώρα, άμα δεν έχετε κάποιο λαχανικό από αυτά, μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο αντί αυτού. Δηλαδή, έχω πατάτα, θα βάλω λίγο πατατούλα. Έχω. Τι άλλο? Σελινόριζα, θα βάλω σελινόριζα. Έχω φινόκιο, θα βάλω φινόκιο. Έκοψα το σελερί μου, έκοψα και το σκόρδο μου. Πάω να κόψω και το κρεμμύδι εδώ, σε ωραία κομματάκια μικρά. Και αυτό που έλεγα είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι λαχανικά σας περισσεύουν. Δηλαδή, άμα έχετε ένα-δύο λαχανικά και αμέσως ψυγείο σας και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε, γιατί δεν γίνονται φαγητό, αυτή είναι η συνταγή που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Θα αξιοποιηθούν όλα στην εντέλεια. Λοιπόν, σέλερι, κρεμμύδι και σκόρδο. Με το που πάρω λίγο χρώμα εδώ πέρα στο κιμά, κοιτάξτε εδώ. Τι ωραίος που έχει γίνει ο κιμάς. Έχει πάρει χρώμα. Όταν το βάζω ολόκληρο και το ψήνω έτσι όπως είναι σε μεγάλα κομμάτια, παίρνει φανταστικό χρώμα. Και μετά τι κάνω, μετά μπορώ να τον διαλύσω. Άπαξ πάρει αυτό το χρώμα που σημαίνει γεύση, μετά μπορώ να κάνω με το κιμά ό,τι θέλω. Τώρα, ρίχνω μέσα τα λαχανικά μου. Τώρα, πάμε να συμπληρώσουμε και τα καρότα μέσα. Εντάξει, μέσα το ζουμάκι έχει γίνει φανταστικό, γιατί σκεφτείτε τώρα βγάζουν ωραίους χυμούς στα λαχανικά. Έχει βγάλει και τους χυμούς του το κρέας, που όπως σας είπα, το κρέας μπορεί να το είχαμε παραπεταμένο στην κατάψυξη. Να λέγαμε ότι αυτό το κρέας δεν είναι αρκετό για να φτιάξουμε μια συνταγή. Και όντως το ένα ανταλλάσσει γεύσεις με το άλλο, τα λαχανικά μαζί με το κρέας και θα γίνει κάτι μοναδικό. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και το καρότο μου και συνεχίζω εδώ πέρα το σουτάρισμά μου. Καταπληκτικά. Και πάμε να δούμε από μυρωδικά τι έχουμε. Έχουμε κάτι σε φρέσκα μυρωδικά στο σπίτι? Άμα έχουμε, το θυμαράκι μας αρέσει. Εντάξει, εδώ πέρα. Άμα δεν έχουμε, μην ρίξετε τίποτα, δεν με πειράζει. Δηλαδή, μην πείτε ότι πρέπει ψώνι και καλά να ρίξω μυρωδικά, αλλιώς δεν θα κάνω τη συνταγή. Άμα έχετε λίγη αποξεραμένη ρίγανη ή κάτι αποξεραμένο τέλος πάντων σε μυρωδικά, μπορείτε να ρίξετε μέσα, γιατί έστω και λίγο θυμαράκι εδώ πέρα που θα βάλω, πιστέψτε με, θα δώσει γεύση στο φαγητό. Γιατί θα φτιάξουμε ένα φαγητό πάρα πολύ έτσι, γεμάτο σε γεύση. Ήδη παίρνουμε γεύση από τα λαχανικά και τον κιμά μας και πάρα πολύ θρεπτικό. Οπότε, βάλαμε το θυμάρι μέσα και. Επειδή θα ρίξουμε 3 λίτρα νερό μέσα, δηλαδή θα φτιάξουμε περίπου 4 κιλά φαγητό. Οπότε, ένας κύβος σίγουρα δεν είναι αρκετός για αλάτι και πιπέρι. Θα χρειαστούμε 2 κύβους κανονικά. Οπότε, ή θα ρίξουμε έναν κύβο αλάτι και πιπέρι, ή θα ρίξουμε μόνο αλάτι και πιπέρι. Τι θέλετε από τα δύο? Ένα κύβο, αλάτι. Δεν θα φτάσει ο κύβος, αλήθεια σας λέω, γιατί είναι 3 λίτρα το νερό που θα ρίξουμε μέσα. Οπότε, παραπάνω από 4 κιλά φαγητό, γιατί 500 είναι αυτό, 3 λίτρα το νερό. Ο κιμάς 4-4,5 τα ζυμαρικά. 4,5-5 κιλά φαγητό θα πάρουμε, μπελές. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, όπως ρίξαμε το αλάτι και το πιπέρι, θα προσθέσουμε μέσα και την ντοματούλα μας. Εδώ. Και πάμε να προσθέσουμε το νεράκι μας. Θέλω 3 λίτρα νερό. Οπότε, να σκουπίσω λίγο καλά εδώ πέρα την ντομάτα. Περιμένετε. Όχι, δεν θα βάλω με αυτό. Απλά θέλω να σκουπίσω λίγο το τενεκεδάκι από την ντομάτα για να το βάλω στην ανακύκλωση. Έχω βάλει περίπου 700 ml νερό και θέλω άλλα 200-300, οπότε εδώ πέρα η κανάτα μου είναι 2 λίτροι. Περιμένετε. Εδώ είμαστε. 2 λίτρα. Και θα βάλω και άλλα 300. Άκου τώρα, θα αναρωτιέσαι γιατί βάζω τόσο πολύ νερό, έτσι δεν είναι? Θα προσθέσω συνέχεια και τα ζυμαρικά μου μέσα. Οπότε, τώρα είναι 3 λίτρα. Οπότε, με το που βάλω και τα ζυμαρικά μέσα, θα τραβήξω τα ζυμαρικά, θα δέσει το νεράκι και στο τέλος δεν θα μας φανεί τίποτα. Δηλαδή, τα 3 λίτρα που βάλουμε σχεδόν θα εξαφανιστούν. Λοιπόν, τώρα θα προσθέσω μία πρέζα ζαχαρίτσα, που είναι, εδώ είναι. Γιατί βάλαμε την ντομάτα μας μέσα και θέλουμε να ισορροπήσουμε λίγο τη γεύση. Εδώ είμαστε. Και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το φαγητό μας, θα μετρήσουμε 20 λεπτάκια. Σε 20 λεπτάκια, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό, το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Σε εκείνο το σημείο θα ρίξουμε μέσα και τα ζυμαρικά, που χρειάζονται άλλα 8 λεπτάκια για να γίνουν. Οπότε συνολικά μας παίρνει περίπου μισή ώρα το φαγητό για να γίνει. Σε μισή ώρα σας υπόσχομαι ότι θα έχετε το πιο νόστιμο φαγητό ever και θα είναι ικανό να ταΐσει μέχρι και 8 άτομα σίγουρα. Σήμερα η σούπα είναι ένα πολύ διαδεδομένο φαγητό, το οποίο καταναλώνουν κατά κόρον στην Αμερική, όπου κάθε χρόνο τρώγονται πάνω από 10 δισεκατομμύρια μπολ σούπας.
Μάλιστα, η πιο δημοφιλή σούπα είναι η σούπα με νούντλς κοτόπουλου, ακολουθούμενη από την σούπα ντομάτας και το cream of mushroom. Λοιπόν, μετά από 20 λεπτάκια αβρασίματος, το φαγητό μου είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, έχει σπάσει ο κυμάς, έχουν ανακατευτεί τα λαχανικά, γίνεται ένας μικρός χαμός μέσα και φαίνεται ότι το φαγητό μου είναι σχετικά καθαρό, δηλαδή δεν έχει πολλά λιπαρά. Τα μόνα λιπαρά που έχει τα βλέπω πάνω, οπότε άμα θέλω μπορώ και να τα αφαιρέσω. Και τώρα ήρθε η ώρα των ζυμαρικών. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικά θέλετε. Απλά εγώ για τη συγκεκριμένη συνταγή θα χρησιμοποιήσω μέλισσα, κοράλι, ριγέ με κόκκινη φακή, τα οποία φτιάχνονται με 50% σιμιγδάλη σκληρού σίτου και 50% αλεύρι κόκκινης φακής, με απολαυστική γεύση και με πολλά διατροφικά ωφέλη των φυτικών πρωτεϊνών και μετάλλων. Έτσι, βάζοντας αυτά τα ζυμαρικά, ολοκληρώνω πραγματικά διατροφικά το φαγητό μου. Γιατί θα πάρω λίγη έξτρα πρωτεΐνη από τα συγκεκριμένα ζυμαρικά, θα πάρω και τον υδατάνθρακα που θέλω, θα ρουφήξει ζουμάκι από τη σάλτσα μου, θα βγάλει το αμυλό του και θα δέσει το φαγητό μου και ουσιαστικά θα ολοκληρώσω με μία απλή κίνηση ό,τι γίνεται μέσα στην κατσαρόλα. Απλά ανοίγω τη συσκευασία, εδώ, κόβω και βουαλά. Τα έχεις δοκιμάσει τα συγκεκριμένα ζυμαρικά, Διόνυση? Είναι καταπληκτικά. Και όταν συνδυάζεται ζυμαρικό με όσπριο, γιατί ουσιαστικά έχει τη φακή μέσα, πραγματικά το αποτέλεσμα είναι μοναδικό διατροφικά. Δηλαδή δεν είναι και σε γεύση βέβαια, είναι και πολύ πιο γευστικά από τα απλά ζυμαρικά, γιατί τα απλά ζυμαρικά είναι σχεδόν άγευστα, οπότε τους δίνουμε γεύση εμείς με τις σάλτσες και με οτιδήποτε άλλη διαδικασία κάνουμε, ενώ τα συγκεκριμένα έχουν γεύση από μόνα τους. Τώρα, αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Εύκολο ή δύσκολο? Ανακύκλωση, υπομονή 10 λεπτάκια και σερβίρουμε σε ωραίο πιατάκι με ψωμάκι ζεστό. Κάναμε και ψωμί πριν. Να βάλω και φετούλα? Όχι. Όχι, δεν θέλετε, Θα το πήγαινε φέτα. Θα το πήγαινε, αλλά εντάξει. Ωραία, θα τα αφήσω σκέτο. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, σβήνω τη φωτιά και θέλω να δείτε το πόσο φαγητό έχει βγει. Το καταλαβαίνεις, Μίτσο? Τράβηξε όλη την υγρασία το ζυμαρικό, έχει βγάλει και το άμυλο, έχει δέσει το φαγητό. Κοιτάξτε εδώ, κοίτα εδώ. Τώρα φαγητάρα. Έχεις και το κρεατάκι σου, έχεις και τα λαχανικά σου, έχεις και τα ζυμαρικά σου, έχεις και την υπέροχη σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε μια υπέροχη σάλτσα και το μόνο που θέλεις είναι λίγο ψωμάκι για να μπορέσεις να απολαύσεις. Θα δείτε ότι στο τέλος θα χρειαστεί να βάλετε λίγο παραπάνω νεράκι, γιατί θα σφανεί το νερό που έχει μέσα ότι είναι λίγο. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι το απόλυτο φαγητό. Εμένα μου αρέσει η γωνία. Θα τη βάλω εδώ. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Πω Παναγία μου. Δεν είναι ωραίο, είναι φαγητάρα. Εκτός ότι είναι φαγητάρα, είναι και πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα το οικονομικό δεν μου αρέσει να το λέω, γιατί ξέρετε, δεν είναι σωστό να λέμε ότι ένα φαγητό είναι οικονομικό. Ένα φαγητό πρέπει να είναι σωστό. Αυτό είναι σωστότατο, απλά στοιχίζει πολύ λιγότερο από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσατε να κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένο και μπορεί όντως να ταΐσει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, με αυτήν την κατσαρόλα, πόσα άτομα καλεί σπίτι σου, Διονύση? Νομίζω 6-8. Κάπως έτσι κάνουμε και τις αρχές σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, καλεί στο σπίτι κόσμο και λες: πω, θα φτιάξω αυτό με blue cheese, θα φτιάξω εκείνο το φιλέτο, θα κάνω αυτή την περισσότερα. Όχι, ρε φιλέ, δεν χρειάζεται να καλεί του φίλου στο σπίτι και να έχει μαγειρέψει το πιο ακριβό φαγητό που υπάρχει στον κόσμο. Και μια κατσαρόλα φαγητό με ένα ωραίο νόστιμο φαγητό σαν και αυτό να καλέσει και να βάζει και μια φέτα στο πλάι, εντάξει. Κλείσαμε. Άμα φτιάξω ψωμί που φτιάξαμε στην αρχή, αυτή την σούπα, να το πω έτσι, που φτιάξαμε στη συνέχεια και ένα γλυκό μαμαδίσκο που θα φτιάξουμε μετά, νομίζω ότι έχεις φτιάξει το απόλυτο μενού και όποιος πει ότι το μενού είναι φτηνό, πραγματικά δεν ξέρει τι του γίνεται, γιατί όντως αυτό το μενού έχει πάρα πολύ. Κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Σε μία κουταλιά έχεις και κρέας και ζυμαρικό και λαχανικά. Πόσο πιο ολοκληρωμένη και σωστή μπουκιά να φτιάξουμε από αυτή. Και από γεύση. Καίει, ζυμαντάει, καταλαβαίνετε. Άντε,
Γεια. Εγώ μπορώ να ζήσω με φαγητά σαν και αυτά. Γιατί όντως το ζυμαρικό τώρα ολοκλήρωσε το φαγητό μας, δεν υπήρχε. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε το ζυμαρικό μέσα, θα έπρεπε να βάλουμε ένα ντόνο πατάτες, θα έπρεπε να βάλουμε πελτέ ντομάτας, θα. Το ζυμαρικό ήρθε και έδεσε. Αυτή ήταν η λέξη που έψαχνα. Καλή μας όρεξη. Για την κυμαδόσουπα κοκκινιστή με ζυμαρικά, σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, βάζουμε τον κυμά, πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο και σοτάρουμε. Κόβουμε το σέλερι, το σκόρδο, το κρεμμύδι, μεταφέρουμε όλα τα λαχανικά στην κατσαρόλα και σοτάρουμε. Προσθέτουμε το καρότο, το θυμάρι, το κύβο, το αλάτι, το πιπέρι, την ντομάτα κονκασέ, το νερό, τη ζάχαρη. Βράζουμε για 20 λεπτά. Βάζουμε τα ζυμαρικά στην κατσαρόλα και βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σβήνουμε τη φωτιά και σερβίρουμε με ψωμί, ελαιόλαδο, πιπέρι και θυμάρι. Και πάμε να φτιάξουμε ένα γλυκό ψυγείο μόλις με 5 υλικά και σε 3 λεπτά. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσω μίξερ, αλλά γίνεται και χωρίς μίξερ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να το φτιάξουμε. Για το γλυκό ψυγείο με 5 υλικά θα χρειαστούμε 330 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά κρύα, 400 γραμμάρια τυρί κρέμα κρύο, 300 γραμμάρια μπισκότα τύπου Petit Bear, 400 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα κρύο και 200 γραμμάρια ζελέ φράουλα έτοιμο. Για το σερβίρισμα προαιρετικά φράουλες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να φέρουμε από το ψυγείο 3 υλικά. 1, 2, 3. Λοιπόν, όπως βλέπετε όλα μου τα υλικά τα έχω στο ψυγείο γιατί θέλω να είναι κρύα, θέλω να σφίξει το μείγμα μου. Σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, απλά να ανακατέψετε στο χέρι, η συνταγή θα βγει κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, Διονύση. Λοιπόν, θέλουμε κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά μπαίνει μέσα στον κάδο του μίξερ. Θέλουμε τυρί κρέμα και αυτό κρύο από το ψυγείο όπως βλέπετε και θέλουμε ένα καλό τυρί κρέμα. Ξέρετε ποιο πρέπει να πάρετε. Ναι, γιατί δεν θέλουμε να έχει όξινη γεύση. Δεν θέλουμε να βγάζει γεύση ξύνη σαν γιαούρτι, γιατί θέλουμε να γλυκίζει και να βγει σούπερ το γλυκό μας. Και το τρίτο υλικό που θα προσθέσουμε εδώ μέσα είναι πιο το ζαχαρούχο γάλα. Βάζουμε ζαχαρούχο γάλα, οπότε και όλη τη ζάχαρη που χρειαζόμαστε για τη συνταγή μας την παίρνουμε από εδώ. Τώρα, η απλή ερώτηση που θα κάνετε όλοι. Άκη, μπορούμε να βάλουμε φυτική κρέμα αντί για ζωική? Μπορείτε, απλά η φυτική κρέμα που θα πάρετε έχει και αυτή και ζάχαρη μέσα. Που σημαίνει τι, Διονύση? Ότι πρέπει λίγο να προσέξουμε το ζάχαρο. Θα βγει αρκετά γλυκό το γλυκό μας. Δηλαδή δεν είναι λάθος. Άμα σας αρέσουν τα πολύ γλυκά γλυκά, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά εμένα μου αρέσει έτσι όπως είναι. Θα βάλουμε πάνω και το ζελέ. Και γενικά είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Λοιπόν, εδώ πέρα προσοχή όταν βγάζουμε το ζαχαρούχο γάλα να μην κοπείτε, γιατί κόβει γενικά. Μην βάλετε δάχτυλο να δοκιμάσετε. Μετά μπορείτε να το κάνετε διακριτικά με ένα κουτάλι και να πάνε όλα καλά. Τώρα, χτυπάμε τα τρία υλικά αυτά μεταξύ τους στο μίξερ. Άμα δεν έχουμε μίξερ, που το χτυπάμε? Στο χέρι. Εντάξει, θα σφίξει το μείγμα. Στην αρχή πάμε σιγά σιγά εδώ, για να μην φύγει έξω όλη η κρέμα και σιγά σιγά αρχίζουμε να δυναμώνουμε. Τώρα εδώ πέρα, άμα σας αρέσουν γεύσεις, μπορείτε να βάλετε προαιρετικά βανίλια, μπορείτε να βάλετε ξύσμα από λεμόνι, μπορείτε να βάλετε ξύσμα από πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε ακόμα και κανέλα σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε το γλυκό σας έτσι πιο ιδιαίτερο. Απλά αυτό θα έχει την κλασική γεύση της κρέμας που όλοι αγαπάμε. Άμα θέλουμε να βάλουμε και άλλα υλικά, μπορούμε. Τώρα, υπομονή ένα λεπτάκι να χτυπήσουμε το μείγμα μας καλά και να φρατέψει και μόλις φρατέψει συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Το επιδόρπιο είναι η ελληνική λέξη για το dessert, που με τη σειρά του είναι η διεθνής λέξη για το πιάτο που προσφέρεται μετά από κάθε γεύμα. Το dessert προέρχεται από το γαλλικό ρήμα de servir, που σημαίνει καθαρίζω το τραπέζι. Όταν το επιδόρπιο άρχισε να εμφανίζεται ως μέρος της τελετουργίας του φαγητού, ήταν για να καθαριστεί το τραπέζι μετά το δείπνο. Τότε, γλυκά και καρικευμένα κρασιά καταναλώνονταν από τους συνδετημόνες, αλλά σε όρθια θέση, όχι καθώς κάθονταν στο τραπέζι. Λοιπόν, τώρα, το σημείο που θα σταματήσουμε είναι κομβικό. Γιατί
Γιατί σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι το μείγμα έχει δέσει. Όσο συνεχίζουμε να το χτυπάμε, τόσο περισσότερο θα δένει. Δεν θέλουμε να σφίξει πάρα πολύ. Θέλουμε να είναι σφιχτό, να μπορεί να σφίξει κι άλλο μέσα στο ψυγείο. Γιατί καθώς θα το αφήσουμε στο ψυγείο, θα σφίξει κι άλλο. Αλλά να μην είναι πάρα πολύ ρευστό. Γιατί δεν θα σφίξει το ψυγείο. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε πότε είναι αυτό το σημείο που πρέπει να σταματήσουμε. Άμα παραχτυπήσουμε, δεν πειράζει, δεν θα γίνει κάτι λάθος. Άμα χτυπήσουμε λιγότερο όμως, υπάρχει περίπτωση το μείγμα να βγει πάρα πολύ νερουλό. Αυτό είναι το τέλειο σημείο που πρέπει να σταματήσουμε. Για εμένα, δηλαδή, ουσιαστικά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το μείγμα έχει σφίξει. Το βλέπεις, ε? Ναι. Έχει σφίξει και θα συνεχίζει να σφίγγει μέσα στο ψυγείο καθώς θα το βάλουμε 100%. Οπότε, θέλουμε, αυτό που θα κάνω εγώ είναι, μπορούμε να στρώσουμε κατευθείαν τα μπισκότα, έτσι όπως είναι. Απλά τι γίνεται, άμα στρώσουμε κατευθείαν τα μπισκότα και καθώς προσπαθούμε να βάλουμε την κρέμα, υπάρχει περίπτωση να ξεκολλάνε τα μπισκότα. Δεν υπάρχει πρόβλημα και με αυτό, αλλά άμα νομίζετε ότι ζορίζεστε, μπορείτε να βάλετε μια ελαφριά στρώση από κάτω για να κολλήσουν τα μπισκότα. Εντάξει, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε? Το θέλουμε. Και τι το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εσείς είμαστε επαγγελματίες. Το μόνο που μπορούμε να χάσουμε σε αυτό το σημείο είναι στο ξεκόλλημα, να μην είναι λίγο τέτοιο. Δεν θέλουμε να γίνει. Δεν θέλουμε. Ωραία. Τότε, άμα δεν θέλουμε να γίνει έτσι. Έχω ένα πυρήμαχο σκεύος 25x35 και θα αρχίζω να στρώνω τα μπισκότα μου. Παίρνω τα κλασικά μπισκότα τύπου Τιμπέρ που μας αρέσουν σε όλους. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε άλλα μπισκότα, μπορείτε. Ακόμα και γεμιστά μπορείτε να βάλετε, αλλά είναι μια κλασική συνταγή. Και πάμε να ρίξουμε από πάνω τη γέμιση, τη μισή. Εδώ. Ρίχνω τη μισή και βλέπετε ότι αρχίζουν να απλώνουν τα μπισκότα. Τα βλέπεις? Εδώ πέρα λίγο πρέπει. Θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγο κρεμούλα, έχεις δίκιο σου είπα, απλά κάτσε να πάρω ένα κουτάλι. Δεν είναι πια και τόσο δύσκολο, κοίτα εδώ. Βλέπεις? Απλώνουμε εδώ πέρα με το κουταλάκι μας. Και επειδή τα μπισκότα είναι μπισκότα, καταλαβαίνεις πως είναι η σύστασή τους, είναι ψημένα στο φούρνο και έχουν σχεδόν μηδέν υγρασία τα μπισκότα. Τι θα κάνουν αυτομάτως με το που πέσει η κρέμα από πάνω? Θα αρχίζουν να τραβάνε υγρασία από το μείγμα μας. Γι' αυτό το λόγο θα σφίξει παραπάνω το μείγμα μας μέσα στο ψυγείο, εντάξει? Οπότε δεν το φοβόμαστε. Απλά η σύσταση που θέλουμε να έχουμε είναι αυτή. Οπότε η πρώτη στρώση είναι έτοιμη. Πάμε να συνεχίσουμε και με την επόμενη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, και βέβαια ό,τι μπισκοτάκια μείνουν. Και το μπισκότο δηλαδή να βάζει. Μπορεί να βάζει το τελικό προϊόν, ρε φίλε. Ναι, καταλάβω με αυτό το παιδί τι συμβαίνει. Πω, Παναγία μου, κάτσε να βάλω το κουτάλι πάνω στο μπισκότο. Δεν έχει και τη γέμιση. Και η δεύτερη δόση που θα βάλετε από κρέμα είναι πολύ εύκολη, γιατί ήδη τα μπισκότα κολλήσανε στην κάτω στρώση. Και εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, για ακόμα μία φορά θα πω ότι το πιο χρήσιμο εργαλείο στην κουζίνα είναι πιο, φίλε Διονύση. Μαρίς, φίλε. Κοίτα εδώ τώρα τι θα πετούσαμε. Δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε αυτό και με το κουτάλι να πήγαινες λίγο-λίγο, δεν μπορούσες να βγάλεις όλη αυτή την ποσότητα. Οπότε, η κουτάλα. Μπαίνει ένα μπισκοτάκι. Πάει στο Μίτσο. Έλα εδώ. Ευχαριστητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίος. Και βέβαια, κοιτάξτε εδώ πόση ποσότητα θα πάρουμε έξτρα που δεν θα παίρναμε φυσιολογικά. Κοντά μία μερίδα. Κρέμα. Εντάξει. Μ' αρέσει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και στρώνουμε. Τώρα εσύ φαντάζομαι θέλεις και το τέτοιο, και τον κάδο. Να γλύψεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα κάνεις την καλύτερη δουλειά, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να πετάξουμε μόνο τα υπολείμματα που υπάρχουν στον κάδο της κουζίνας μας. Γιατί την υπόλοιπη δουλειά θα την κάνει πιο η ταμπλέτα μας. Βάζουμε έτσι όπως είναι κατευθείαν στο πλυντήριο πιάτων, χωρίς να ξεπλύνουμε τα σκεύη μας και εξοικονομούμε έως και 40 λίτρα νερό, φίλε. Πλένουμε με συνείδηση όταν πλένουμε σωστά. Οπότε, πλένοντας το πλυντήριο πιάτων με την ταμπλέτα μας, πλένουμε σωστά, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξοικονομούμε και νεράκι. Αυτοί είμαστε. Τώρα, εγώ δεν ανησυχώ για τα σκεύη μου, γιατί θα γίνει η ντουνίτσα οργανωμένη στο τέλος. Και πρώτο στάδιο σφιξίματος. Πρέπει να σφίξει το γλυκό μας, να δέσει. Οπότε, θέλουμε περίπου 6 έως 8 ωρίτσες στο ψυγείο. Γι' αυτό το λόγο κλείνουμε με βράνη εδώ. Γιατί κλείνουμε με βράνη, Διονύση? Γιατί γενικά οι συνταγές αυτές που έχουν κρέμες και ζελέ απορροφούν πάρα πολύ γεύση από το ψυγείο. Δηλαδή, σε περίπτωση που έχουμε ένα σαλάμι αέρος, να σου το πω έτσι, και το έχουμε λίγο εκτεθειμένο μέσα στο ψυγείο, υπάρχει περίπτωση το γλυκό μας να μυρίσει από το σαλάμι και να έχει άσχημη γεύση. Γι' αυτό το λόγο αφήνουμε στο ψυγείο 6 έως 8 ώρες. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα. Εδώ είμαστε. Και μετά από 6 έως 8 ώρες, βλέπετε ότι έχει σφίξει και έχει γίνει τέλειο. Το βλέπεις πόσο ωραίο που έχει γίνει. Τώρα. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε από πάνω το ζελέ.
Μπορείτε να πάρετε ένα ζελέ σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης θα το φτιάξετε, γιατί η κάθε εταιρεία που έχει ζελέ έχει διαφορετικές οδηγίες χρήσης και αυτό το λόγο δεν μπορώ να σας δώσω συνταγή για ζελέ. Μπορείτε να πάρετε είτε ζελέ χωρίς ζάχαρη, είτε ζελέ με γλυκαντικά, είτε ζελέ με ζάχαρη. Απλά θέλουμε από πάνω να ρίξουμε το ζελέ μας. Οπότε θα ρίξω και εγώ το ζελέ εδώ και το ζελέ όταν το φτιάξετε θα είναι αρκετά ζεστό. Δεν το ρίχνουμε όταν είναι ζεστό πάνω στην κρέμα μας, γιατί θα ανοίξει τρύπες γύρω-γύρω και θα πέσει από κάτω. Εντάξει, οπότε θέλουμε να κρυώσει, να είναι κρύο. Και το ρίχνουμε από πάνω. Εδώ είμαστε. Όπως βλέπετε, το κάνω σιγά σιγά με μια κουτάλα. Δεν το ρίχνω κατευθείαν, γιατί άμα το ρίξω κατευθείαν θα κάνει τρύπα. Εντάξει. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Φίλε, είναι το κλασικό γιαγιαδίστικο, μαμαδίστικο γλυκό. Δεν ξέρω, αλλά και εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ετοιμάσει κάποιος αυτό το γλυκό και να μην θέλω να δοκιμάσω. Κοίταξε εδώ. Τώρα, προαιρετικά, άμα θέλετε, λέω άμα. Μπορείτε να ρίξετε και λίγες φραουλίτσες πάνω ή οτιδήποτε άλλο φρούτο θέλετε. Ναι, ναι, βάζουν. Βάζουν φραουλίτσες. Ή μπορείτε να βάλετε, πώς το λένε, ένα άλλο φρούτο που σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε ανανά. Μπορείτε να βάλετε κεράσια. Μου λέει η Πολύβια έξω, είναι η βοηθός σκηνοθέτη, μου λέει ότι στην Κύπρο βάζουν ξηρούς καρπούς. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Μπορείτε να βάλετε και ξηρούς καρπούς. Αφού το βάζουν στην Κύπρο, το κάνουμε κι εμείς. Τι ξηρούς καρπούς βάζετε, Πολύβια? Καρύδια. Λοιπόν, τώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δέσει το γλυκό μας στο ψυγείο. Πόση ώρα θα πάρει? Εφόσον ήταν το ζελέ σε θερμοκρασία δωματίου, σε 2-3 ωρίτσες το γλυκό μας θα είναι έτοιμο. Θέλω να με βοηθήσεις, Μίτσο. Ναι. Θέλω να πάω αυτό μέσα και να βγάλω το άλλο το έτοιμο έξω. Πάμε. Έλα. Βγάλω το έτοιμο. Ας το έξω. Άνοιξε την πόρτα. Μπράβο. Κλείσε. Ωραίος, ευχαριστώ. Και κάπως έτσι. Βλέπετε πόσο οργανωμένα τα έχουμε. Η συνταγή μας είναι έτοιμη. Λέγεται πως οι πρώτοι ζαχαροπλάστες κατά το Μεσαίωνα αντιμετωπίζονταν σαν καλλιτέχνες, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να ανακαλύψουν τεχνικές και υλικά. Αυτοί οι καλλιτέχνες ζάχαρης περνούσαν πολλές ώρες αλέθοντας, πλάθοντας και μεταμορφώνοντας τη ζάχαρη σε περίπλοκες δημιουργίες που θάμπωναν και μάγευαν θεατές και επισκέπτες. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Διονύση. Ορίστε. Να φανταστώ ότι θέλεις μία κομματάρα. Έτσι. Είναι το αγαπημένο σου γλυκό από ό,τι έχω μάθει. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια. Και εμένα είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δοκιμάσω. Εντάξει. Υπάρχουν πολλές ταβέρνες που ακόμα σερβίρουν σαν γλυκό αυτό το γλυκό. Είναι εύκολο, είναι γρήγορο, αρέσει σε όλους και βγάζει μεριδάρα. Τώρα, στα πόσα να κόψω? Μπορώ να κόψω μεγάλη μερίδα ή μπορώ να κόψω πιο γκούρμε μερίδα. Τι θέλετε? Γλυκά. Εντάξει, εγώ το έχω συνηθίσει λίγο γκουμούτσικο, να βγαίνει έτσι μεγάλο κομμάτι. Θα το κόψω εγώ στη μέση και εσείς κάντε το σπίτι σας elegant. Εγώ θα το κάνω έτσι ωραίο. Ωχ, μεγάλη μερίδα, ωραία, σεξι. Πόπο Παναγία. Αυτή είμαστε. Γωνία ή μέση. Δεν έχει διαφορά, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι όπως είναι, παπ. Παπ, παπ, παπ. Τελειότητα. Βλέπετε πόσο τέλειο έχει κοπεί το κομμάτι. Βέβαια, το κακό όταν βάζεις φρούτα από πάνω είναι ότι το ζελέ από πάνω δεν βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Κόβεται, αλλά δεν μας πειράζει. Μας αρέσει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ποιος θέλει να δοκιμάσει? Όλοι. Αχα, σήμερα θα έχει την ευκαιρία ο Άκης να δοκιμάσει πρώτος. Οπότε θα πάρω μία γωνίτσα από εδώ. Πω, πω, Παναγία. Έχει μαλακώσει τώρα το μπισκοτάκι. Άντε, γεια. Ναι, ναι, φανταστικό ρε φίλε. Μπορώ να συνεχίσω, αν θέλετε. Μπορώ να πάω μέχρι το τέλος του ταψιού. Μίτσο. Ναι, ναι, μ' αρέσει πολύ. Μίτσο, τι. Α, θες. Έχω δικό μου. Άντε, πάρε. Δεν μπορείς να παίζεις με αυτή την κουτάλα τόσο μικρή μερίδα. Για να μην λέει ρόσκο τάλι, είναι καλός που είναι. Λοιπόν, να το φτιάξετε, είναι καταπληκτικό. Για το γλυκό ψυγείουμε 5 υλικά. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε την κρέμα γάλακτος, το τυρί κρέμα, το ζαχαρούχο γάλα και χτυπάμε. Σε πυρήμαχο σκεύος βάζουμε τα μπισκότα, δημιουργώντας βάση, ρίχνουμε από πάνω τη μισή γέμιση, απλώνουμε.
Βάζουμε από πάνω τα υπόλοιπα μπισκότα, μεταφέρουμε την υπόλοιπη κρέμα και την απλώνουμε. Καλύπτουμε με μεμβράνη, μεταφέρουμε στο ψυγείο. Αφαιρούμε από το ψυγείο, περιχύνουμε με το κρύο ζελέ. Βάζουμε προαιρετικά τις φράουλες, μεταφέρουμε ξανά στο ψυγείο. Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Τρεις φανταστικές συνταγές. Ταπεινές σας είπα στην αρχή, αλλά με την τσαχπινιά που κάναμε στην κάθε μία συνταγή, όντως τις απογειώσαμε. Δηλαδή, στην πρώτη μας συνταγή, βάζοντας λίγη παρμεζάνα, απλά σας έδειξα πώς το ψωμί αυτό γίνεται τελείο. Στη συνέχεια, φτιάξαμε με λίγο κιμά και λίγα ζυμαρικά μία υπέροχη σούπα που μπορεί να ταΐσει μέχρι και 8 άτομα. Και το τέλος, ένα γλυκό συγκλονιστικό που σίγουρα μπορεί να φάει όλη η παρέα, όλη η γειτονιά και όλη η πολυκατοικία που μένετε. Τρεις συνταγές φανταστικές που θα βρείτε στο site μας, akispetretsikis.com. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και βέβαια μην ξεχάσετε να κάνετε follow σε όλα τα social media. Instagram, Facebook, Twitter, Viber και TikTok. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλάκια πολλά, να περνάτε υπέροχα και να μας στέλνετε φωτογραφίες από συνταγές που φτιάχνετε ή να μας στέλνετε αιτήματα για συνταγές που θέλετε να φτιάξουμε. Φιλάκια πολλά, γεια σας! Ρε φίλε, μακάρι να έπλυνα τον νεροχύτη και να μου κάνανε μασάζ. Μακάρι να έπλυνα τον νεροχύτη και να μου κάνανε μασάζ. Δηλαδή, κοίτα εδώ. Τέτοιο επαγγελματικό. 20 ευρώ την ώρα δεν σε φτάνει για να το κάνεις αυτό. Βλέπετε πώς θα απολαμβάνω. Η γλουτένη καλή είναι τόσο απαλή. Σαν την καρδιά ενός μαρούλιου. Η μπουρνουζοπετσέτα η καλή. Άτσι, είναι τόσο απαλή σαν την καρδιέρα σου μαρούλιου. Δικό σου. Όχι, είσαι έρωτας Απριλίου. Τι είμαι? Είσαι έρωτας Απριλίου. Είσαι έρωτας Απριλίου. Απριλίου. Αυτός είσαι.